παρέα είναι μεγάλο κομπλιμάν αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι συνάδελφό σας, για όνομα του Θεού. Για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα η δημοσιογραφία και δεν πιστεύω ότι αρκεί να είναι κάποιος σε θέση να κρατήσει μια συζήτηση για να γίνει δημοσιογράφος. Σίγουρα είμαι σε θέση να κρατήσω μια συζήτηση και στον αέρα, αλλά όχι να βγάλω ειδήσεις. Μάλιστα, τώρα αυτό γιατί το είπες? Αφού έχουμε το κοινό που τη ρωτάει. Το κοινό, ναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το δεύτερο. Για να δούμε αν το κοινό. Και τι ρωτάει. Εμένα μου άρεσε πολύ η χθεσινή σας εκπομπή πάντως. Επειδή έτσι άκουσα τα σχόλιά σου που ήταν με πολύ μετριοφροσύνη, ήταν πολύ αυθόρμητη. Μπορεί να είχε κάποια λάθη που λες, αλλά για μένα είναι πολύ πιο σωστό τηλεοπτικά το να συμβαίνει κάτι σαν το χθεσινό που είπες ότι μα δεν ξέρω ούτε καν τι θα δούμε τώρα στο μόνιτορ. Όπω, γιατί το θυμίζεις. Κάτι τέτοιο το λέμε, δεν με ωραίο. Κυρία Ντενίση, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ομίζω. Ξέρετε, εγώ την είχα οργανώσει. Α, όλα τα καλά είναι για εσάς, το ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, για να επαναφερθούμε στην τάξη, ήδη είδαμε την πρώτη ερώτηση, αλλά εμείς μιλάγαμε και δεν την καταφέραμε. Αν έχει γυρίσει πίσω, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε τώρα. Πρώτη ερώτηση του κοινού, στην Ντενίση. Μάλιστα. Πόσο μετράει ο έρωτας στη ζωή της? Πω, με δύσκολα. Πόσο μετράει ο έρωτας στη ζωή της? Μετράει όσο μετράει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και δεν εννοώ τον έρωτα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Τον έρωτα για όλα. Τον έρωτα για τη δουλειά μας. Ο έρωτας είναι η ζωή. Πώς είναι δυνατόν να μην μετράει? Όχι, εμείς δεν το θέσαμε αρνητικά, δεν το έθεσε ο... Αντίθετα, ναι. Νομίζω το έθεσε πολύ δίκαιε, θετικά. Πολύ θετικά. Ναι, μετράει πολύ λοιπόν. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση. Ποιο ρόλο ονειρεύεται να παίξει στο θέατρο? Κλασική ερώτηση αυτή σε μια ηθοποιό. Ναι. Κοίταξε, συνήθως οι ηθοποιοί δίνουν και μια κλασική απάντηση που είναι κάποιος από τους κλασικούς ρόλους. Εμένα το όνειρό μου είναι... Οφηλία, Ιουλιέτα, ο Κούση και τα λοιπά. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Σπίτι Μπενάρντα Άλμπα. Τίποτα από όλα αυτά, ναι. Αν τύχει να παίξω κάποιον από τους μεγάλους ρόλους, βεβαίως θα είμαι πολύ ευτυχής να τον παίξω. Και όταν θα έρθει η ώρα του, τη βιάζομαι. Ακόμα δεν είναι η στιγμή μου για αυτούς τους ρόλους. Αλλά το όνειρό μου είναι να παίζω καινούργια έργα, καινούριους ρόλους, που να μην τα έχει παίξει κανείς, γιατί πιστεύω ότι είμαι πολύ νέα, έτυχε να γίνω πολύ νέα πρωταγωνίστρια και πιστεύω ότι οι νέοι πρωταγωνιστές πρέπει να δημιουργήσουν το στίγμα τους μέσα από καινούργια πράγματα. Μην Ντενίση, τι σημαίνει για σένα να είσαι ηθοποιός? Τι σημαίνει? Κάτι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό στη ζωή μου και το πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να φανταστεί το κοινό, όσο εφάνταστο και να είναι και όσο έξυπνο και να είναι, πόσο κόπο απαιτεί και πόση αγάπη. Αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα οι ηθοποιοί και μπορεί να φαίνεται τετριμένο, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή, ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που κάθε μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα, πρέπει να ξεχνάει τα πάντα και να αρχίσει να ονειρεύεται. Για να μπορέσει να κάνει και τους άλλους να ονειρευτούν. Θα έλεγα ότι δεν διαφέρει πάρα πολύ και τη δικιά μας τη δουλειά. Ναι, είναι καλύτερη δικιά σας, μην το συζητάς. Γιατί... Γι' αυτό και τη φλερτάρει η Ντενίση. Τη δουλειά μας. Σταμάτα εσύ αυτό το κάποιο όλο τη φλερτάρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την τρίτη ερώτηση. Τελευταία η Ντενίση έχεις βάλει και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Πιστεύει ότι αξίζει, ότι έχει τη δυνατότητα γι' αυτό? Ήξερα εγώ πώς το έλεγα, μην ρωτάς την έχουμε την ερώτηση. Με τρελάνετε με αυτή την ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι έχω εισβάλει στο χώρο της δημοσιογραφίας. Το μόνο που κάνω με καημένη σε σχέση με τη δημοσιογραφία είναι ότι κάνω μία εκπομπή σε κάποιον από τους χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεκάδες. Όπου, ναι, δεκάδες. Μην υπερβάλλουμε. Μακάρι να γίνουν και χιλιάδες. Μακάρι να γίνουν χιλιάδες. Όπου είναι κυρίως μία εκπομπή που έχει ζωντανή επικοινωνία με το κοινό. Δηλαδή με παίρνω στο τηλέφωνο, απαντάω σε διάφορα θέματα. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι δημοσιογραφία. Δηλαδή ένας μη δημοσιογράφος μη μπορεί να παρουσιάσει μία δημοσιογραφική εκπομπή? Ασφαλώς. Όπως ένας δημοσιογράφος παίρνει τη δουλειά των ηθοποιών και βγαίνει και παρουσιάζει στην τηλεόραση. Μην τα ρωτάς αυτά, τι ξέρω τις απαντήσεις. Την έχει ξαναδώσει αυτή την απάντηση. Είναι δουλειά ηθοποιών. Λοιπόν, εμείς σας έχουμε αφήσει και επειδή είστε όμορφοι και ευχάριστοι κλπ. Το κάνετε πολύ καλά. Αν κάποιος ηθοποιός έχει το νου και την ευχέρεια λόγου να το κάνει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι καλώς το κάνει. Ας μην επεκταθούμε γιατί μπορεί να μιλάμε ώρες. Όχι, να πούμε έτσι ένα λεπτό. Δηλαδή λανσάρισε ένα νέο είδος δημοσιογραφίας, θα μπορούσαμε να πούμε, δημιουργεί σχολή.
Δεν είναι δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία έχει σχέση με την είδηση. Δεν μπορώ να πάω σε μια εφημερίδα που είναι η βάση. Όπως εσείς δεν μπορείτε να πάτε στο θέατρο που είναι η βάση της δικιάς μας δουλειάς. Όμως όλα τα υπόλοιπα που είναι θέμα απλώς να έχεις ένα επίπεδο να μπορείς να συζητάς, πιστεύω ότι όποιοι ηθοποιοί μπορούν να το κάνουν, γιατί όχι. Λοιπόν, επιμένω να μην δώσουμε διαστάσεις, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε διάλογο μεταξύ μας. Εγώ έχω μία-δύο διαφωνίες σε αυτά που είπες, αλλά όχι. Πάρα πολύ μεγάλη. Και συμφωνώ με τον Δημήτρη. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη ερώτηση όμως. Θέλω να ρωτήσω πώς νιώθετε τώρα που ενώ τόσα χρόνια επισκηνήσεις ήταν με τον Γιάννη Φέρτη, τώρα δεν υπάρχουν θεατρικά μαζί. Πώς νιώθω. Όπως νιώθει κάθε άνθρωπος όταν έχει δουλέψει με έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο που τον εκτιμάει σαν συνάδελφο και σαν συνεργάτη, πολλά χρόνια, και έχω δουλέψει πολλά χρόνια με τον Γιάννη Φέρτη, 8, όταν βρίσκεται μόνος του. Σίγουρα είναι δύσκολο. Και σίγουρα στην αρχή ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι κανείς πρέπει να ανοίγει τα φτερά του κάποια στιγμή και να κάνει πράγματα και μόνος του. Δεν μπορεί να στηρίζεται πάντα στις πλάτες κάποιου ισχυρότερου και παλιότερου συνάδελφου. Ο κόσμος μηνύει όμως σας έχει συνηθίσει να συνεπάρχεται επί σκηνής με το Γιάννη Φέρτη. Κοίταξε, νιώθεις ανασφαλής χωρίς το Γιάννη Φέρτη? Όχι. Και φαντάζομαι ότι και εκείνος δεν νιώθει καθόλου ανασφαλής χωρίς εμένα. Πιστεύω ότι ήμασταν ένα ωραίο θεατρικό ζευγάρι και πιστεύω ότι τα θεατρικά ζευγάρια δεν πρέπει να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα θεατρικά ζευγάρια να παίζουν αιωνίως μαζί. Είναι λάθος. Γιατί δεν μπορείς πάντα να βρίσκεις έργα που να παίζουν και οι δυο το ρόλο που τους αξίζει. Ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλίμον αν όλη του τη ζωή έπαιζε έργα που να έχουν ρόλο και για μένα. Θεώρησε το καλοκαίρι. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Εγώ κάνω τον κακό. Θέλω να ρωτήσω αν η εμφάνισή της έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό της τομέα. Ερώτηση που μου κάνουν πάντα. Ασφαλώς έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο στο επάγγελμα του καθενός. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός είναι καλό να είναι όμορφος. Και ένας δικηγόρος όμορφος μας τραβάει περισσότερο από έναν άσχημο, δεν είναι? Λοιπόν, μην με κοιτάς με αυτό το βλέμμα. Κερδίζεις από ό,τι. Έτσι είναι. Εμένα έλεγε ότι εγώ την κοιτάω με βλέμμα. Με καλό βλέμμα την κοίταγα. Και χαμογελαστά και γλυκά. Ναι, να, εμένα, ας πούμε, μου παίζει ρόλο το ότι μοιάζει με τον μπαμπά σου, τον οποίο λάτρευα. Μου παίζει ρόλο. Πέρα από το ότι είσαι καλός δημοσιογράφος, λέω, α, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας που μοιάζει και με τον μπαμπά του, που είναι τόσο έτσι συμπαθής. Σε όλους παίζει ρόλο η εμφάνιση. Απλώς δεν πιστεύω ότι αρκεί. Η εμφάνιση είναι για 10 λεπτά επί σκηνής. Στα 10 λεπτά έχεις δει αν κάποιος είναι ωραίος ή άσχημος και μετά βαριέσαι. Εσύ μην τι θεωρείς πιο σημαντικό, την εμφάνισή σου ή το ταλέντο σου? Τη δουλειά και την εξυπνάδα. Τα άλλα δυο διορθώνονται, φτιάχνονται. Έχουμε και άλλη μια ερώτηση. Δεν έχουμε. Πρώτα απ' όλα, Γεραστής, πώς έγινε και έγινε πρωταγωνίστρια? Έχω συμπάθειες, βλέπω, στο αστυνομικό σώμα. Έχω και στο θέατρο πολύ κοινό από την αστυνομία. Τα πρώτα βήματα της καριέρας μου ήταν τηλεοπτικά. Εδώ στην ΕΡΤ με τον Βασίλη Γεωργιάδη. Πρωτόπαιξα στο Γιούγκερμαν, που ήταν μια από τις πολύ καλές σειρές της... Ασπρόμαυρη τότε τηλεόραση. Ναι, ασπρόμαυρη τηλεόραση, το 77. Και είχα την τύχη να είμαι με πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Νικήτα Τσακύρογλου. Και έτσι η καριέρα μου ξεκίνησε περισσότερο έντονα από ό,τι μου άξιζε τότε. Ξεκίνησες όμως με μία φωτομοντέλο, έτσι δεν είναι, και ως μανεκέν? Πριν. Καλά, αυτό ήταν άσχετο με την μετέπειτα πορεία μου. Ξεκίνησα, και αυτό είναι κάτι άλλο που μου το λένε συνέχεια, λες και είναι κακό. Α, εσύ, ενώ όχι το κοινό, εσύ που ξεκίνησες σαν μανεκέν. Η δουλειά του μανεκέν είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Θα έπρεπε να προσβληθούν τα μανεκέν με τόσα πράγματα. Ποιος το λέει αυτό? Το έχουν πει ότι είναι κακό? Πολλές φορές. Δεν νομίζω. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, δεν έχει συνηθιστεί αυτή η μεταπίδηση που γίνεται στο εξωτερικό πολύ συχνά από το χώρο της μόδας στον χώρο του θεάτρου. Έξω είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Θέλει πολύ πειθαρχία αυτή η δουλειά, δηλαδή, και εμένα μου κάνει καλό. Αυτή τη μετάλλαξή σου από το χώρο της πασαρέλας στον χώρο του θεάτρου, έτσι μια μετάλλαξη φυσιολογική? Απολύτως, και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Δίκη, ότι εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας μοντέλο ποτέ. Ήμουν φοιτήτρια στη φιλοσοφική και αυτό ήταν ένα πάρεργο έτσι για το χαρτζηλίκι μου, που όμως μου έμαθε την πειθαρχία, και την πειθαρχία και στην εμφάνιση,
που μου κάνει καλό στη δουλειά μου. Λοιπόν, άλλη ερώτηση δεν έχουμε. Θα ήθελα η Βίκη να ολοκληρώσει τη συζήτηση με την Μην Τενίση. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μην Τενίση τελικά από όλες αυτές τις ιδιότητες που μέχρι σήμερα έχει στην πορεία της, τη θεατρική, ως μανεκέν, ως φωτομοντέλο, ως ηθοποιός, ως μεταφράστρια. Ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες την αντιπροσωπεύει περισσότερο? Κοίταξε, για μένα μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου αυτή τη στιγμή δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ηθοποιός. Μεταφράζω και μ' αρέσει να μεταφράζω, γιατί έχει σχέση και με αυτό που σπούδασα και πιστεύω ότι ένας ηθοποιός είναι πολύ κοντά στα κείμενα, γιατί ξέρει ακριβώς πώς θα υποθούν. Αλλά σίγουρα το μόνο πράγμα που αισθάνομαι πολύ δικό μου και σαν επάγγελμα και σαν τέχνη που θέλω να την κατακτήσω και καθόλου δεν την έχω κατακτήσει ακόμα, είναι το θέατρο, είναι η ηθοποιία. Το θέατρο Μην Τενίση τι σου έχει προσφέρει και τι έχεις προσφέρει εσύ στο θέατρο? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πω ότι έχω προσφέρει εγώ στο θέατρο. Άλλωστε πιστεύω ότι μόλις τώρα αρχίζω να προσφέρω. Αν θες ένα πολύ μικρό πράγμα, είναι ότι εσύ δεν μετέχεις, βλέπω, στην κουβέντα καθόλου. Μας κοιτάς με αυτό το βλέμμα. Λοιπόν, θα σου πω μετά γιατί. Πολύ ήθελα να το ακούσω. Πιστεύω αυτό που είπα και πριν, ότι οι νέοι άνθρωποι στο θέατρο που αρχίζουν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, πρέπει να δώσουν ένα καινούριο στίγμα. Το στίγμα της δικιάς μας γενιάς, της δικιάς μας εποχής, με πράγματα που να είναι, δεν λέω καλύτερης ή χειρότερης, άλλης αισθητικής, που να συμβαδίζει πλέον με τη διεθνή αισθητική και ποιότητα και να πάψουμε να είμαστε έτσι τόσο απομονωμένοι που είμαστε στην Ελλάδα. Εσύ πιστεύεις ότι ανήκεις σε αυτούς που έχουν δώσει ένα νέο στίγμα και μια νέα αισθητική στο θέατρο? Σίγουρα. Άλλωστε είμαι η νεότερη πρωταγωνίστρια και να μην το ήθελα, είναι φυσικό να έχω άλλα γούστα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Να ευχαριστήσω και σε εσάς που ήρθες κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα θεατρικά, τα οποία δεν αναφερθήκαμε, στο πολύ γρήγορα να αναφερθούμε. Παίζω το Άντρες για δείπνο, που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και εύχομαι η εκπομπή σας να είναι τόσο καλή πάντα. Άντρες για δείπνο. Λοιπόν, σας έχουμε ετοιμάσει ένα happening στο δρόμο τώρα. Ο Γιάννης Μπουρνέλης βγήκε στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό πριν από λίγες μέρες, γιατί αυτές τις μέρες ο Γιάννης είναι άρρωστος. Πέρασε και από το νοσοκομείο, το ευχόμαστε όλοι περαστικά. Δείτε όμως τι έγινε στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας με τον Γιάννη Μπουρνέλη. Χαμόγελο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σας πολλά. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, εκεί, Δημητράκη, πρόσεξε.